θάλασσα. Για το λόγο αυτό, τα πληρώματα του πολεμικού ναυτικού εκπαιδεύονται για τέτοιο ενδεχόμενο σε άκρως ρεαλιστικές αλλά απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες. Ο φακός της εκπομπής μας μπήκε στο κέντρο εκπαίδευσης Παλάσκας και κατέγραψε εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την εκπαίδευση του προσωπικού στον προσωμιωτή Πρικαγιάς, ο οποίος λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ελέγχου Βλαβών. Γενικός συναγερμός, γενικός συναγερμός. Το καράβι μόλις έχει χτυπηθεί από εχθρικό πύραυλο επιφανείας. Φλόγες τυλίγουν το χώρο του μηχανοστασίου. Η απειλή για την ασφάλεια του πληρώματος είναι άμεση. Οι καπνοί τυλίγουν τα πάντα και σε ελάχιστο χρόνο οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σε επικίνδυνο επίπεδο, με κίνδυνο ανάβλεξη των καυσίμων και των πυρομαχικών. Το άγημα Πυρκαγιάς λαμβάνει θέσεις και δίνει μάχη με τις φλόγες. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα του στόλου στον πλέον σύγχρονο προσωμιωτή που έχει αναπτύξει το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για τον προσωμιωτή Πυρκαγιάς, που προετοιμάζει το προσωπικό ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το χειρότερο εφιάλτη εν ώρα μάχης, είτε μία πυρκαγιά ως συνέπεια ναυτικού ατυχήματος. Είναι πάρα πολύ ψηλά τα στάνταρ. Είναι πραγματικά ρεαλιστικές οι καταστάσεις που βιώνεις όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο του πλοίου, σε εισαγωγικά εδώ. Είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Πραγματικά βιώνεις μια αληθινή κατάσταση πυρκαγιάς. Ρεαλιστικές συνθήκες, ξαλοφαίνεται από τον τόνο της φωνής μου, με την αδρεναλίνη να είναι στα ύψη. Η εγκατάσταση ανήκει στη Σχολή Ελέγχου Βλαβών, η οποία εδρεύει στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας του Πολεμικού Ναυτικού. Είναι ένα σύγχρονο προσωμιωτή, ο οποίο έχει τη δομή ενό πολεμικού πλοίου, κυμαίνεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα και έχει τη δυνατότητα να δώσει ευκαιρίε εκπαιδεύσεω στα πληρώματα των πλοίων, στα αγήματα των πλοίων, τα οποία αφορούν την απειλή τη πυρκαγιά σε όλε τι μορφέ και σε όλε τι εκφάνσει. Μαθαίνουμε όλε τι διαδικασίε ασφαλεία, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ποσοστό του προσωπικού να γίνει πιο εξοικειωμένο σιγά σιγά με το υλικό το οποίο έχουμε εμείς εδώ στη σχολή και σιγά σιγά μπαίνουμε από τα βασικά, στις διαδικασίες πυρόσβεσης, δηλαδή από τις πρώτες ενέργειες που έχει ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει με φορητό πυροσβεστικό εξοπλισμό. Αφού ολοκληρωθεί η θεωρητική κατάρτιση, οι εκπαιδευόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με την κόλαση του προσωμιωτή. Εκεί θα πρέπει να κινηθούν μέσα στο σκοτάδι, σε διαδρόμους και κλίμακες, με σκοπό να φτάσουν στην εστία της πυρκαγιάς. Μάσκες οξυγόνου και ειδικές στολές τους προστατεύουν, καθώς κανένα σημείο του σώματος δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένο στη φωτιά. Οι συνθήκες στον προσωμιωτή πυρκαγιάς του πολεμικού ναυτικού είναι απόλυτα ρεαλιστικές, με θερμοκρασίες που πολλές φορές ξεπερνάνε τους 200 βαθμούς Κελσίου. Εκπαιδεύουμε 1.000 άτομα το έτος σε ρεαλιστικές συνθήκες πυρόσβεσης, διαρροής, διαφυγής και επιπλέον τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε στο πλαίσιο της εξωστρέφωσης του πολεμικού ναυτικού προσφέρει εκπαίδευση στις ελληνικές ιδιωτικές ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες προσφέρουν στο πολεμικό ναυτικό πολύτιμοι πόρους αυτές τις δύσκολες μέρες για τον τόπο μας. Υπάρχει και η οικονομική πτυχή και είναι σημαντική γιατί καταλαβαίνετε ότι για να συντηρηθεί και για να διατηρηθεί αξιόμαχη μια τέτοια εγκατάσταση απαιτείται ένα σημαντικό κόστος. Αλλά το βασικότερο από όλα δεν είναι το οικονομικό όφελος όσο είναι το όφελος της εξωστρέφειας του πολεμικού ναυτικού και της ανάδειξης των δυνατοτήτων εκπαιδεύσεως τις οποίες έχει.